μπορεί να αποδειχθεί από ιδιωτικά έγγραφα βεβαίες χρονολογίας. Στα δημόσια έγγραφα, τα οποία πρέπει να αποδεικνύουν την επιφάνεια της αυθαίρετης κατασκευής, περιλαμβάνονται το έντυπο ε9, ο λογαριασμός της ΔΕΗ ή άλλο έγγραφο οργανισμού, μηνύσεις ή έγγραφα της αστυνομίας, εκθέσεις αυτοψίας αυθαιρέτου, άδειες λειτουργίας κτισμάτων, άδειες λειτουργίας ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτηρίων κλπ. Ιδιωτικά έγγραφα μπορεί να είναι ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης κατατεθειμένα στη ΔΟΗ, αεροφωτογραφίες εφόσον συνοδεύονται από έκθεση φωτοερμηνείας, οι οποίες μπορούν να αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο όχι μόνο σε περίπτωση αυτοτελών αυθαιρέτων, αλλά και προστικών καθύψεως ή κατεπέκταση. Λοιπόν, αυτό που λέει, αυτά που λέει είναι αρκετά ενδεικτικά στοιχεία. Βέβαια, στην τροπολογία λέει ότι για τα πρώτα 83 μόνο γίνονται δεκτά ιδιωτικά έγγραφα. Δηλαδή, κάποιες αποδείξεις μαστόρων ή ένα, ακόμα και η ένορκη κατάθεση μαρτύρων, βέβαια χρονολογία, δηλαδή συμβολογραφική, μόνο για τα πρώτα 83 μπορεί να δοθεί. Και εγώ σας λέω μια αποθήκη σε ένα χωριό που την έκανε το 1930. Ναι. Όχι, δεν είναι κανένα. Αυτή στάση. Δεν χρειάζεται καταρχήν να δηλωθεί, γιατί είναι πρώτου 55. Πώς θα το αποδείξω εγώ με δική μου ευθύνη. Αυτό θα πρέπει καταρχήν. Εσείς πώς το ξέρετε αυτή τη στιγμή ότι είναι το 1930. Των ιδιοκτητών. Και φαίνεται το κτίριο, δηλαδή κατά κατασκευή. Ναι. Λοιπόν. Το άρχισο εν τω μεταξύ ο επίσημο είναι το 1973. Το καταγράφει μέσα το κτίριο. Δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο έκτοτε. Δεν έχει κάτι, όχι. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι αυτό το κτίριο για 80 χρόνια είναι χωρίς τίτλο. Χωρίς τίτλο. Χωρίς κανένα συμβόλαιο. Σε ποιον ανήκει λοιπόν. Στον ίδιο του ιδιοκτήτη. Τώρα θέλω ποιος να... είναι ο ιδιοκτήτης, εγώ είμαι ιδιοκτήτρια. Άμα δεν υπάρχει συμβόλαιο, είμαι εγώ ιδιοκτήτρια. Τι είναι αυτά που λέμε τώρα. Συμβόλαιο, λοιπόν, τίτλος υπάρχει του οικοπαίδου. Το κτίριο. Του πότε είναι αυτό το τίτλος. Το 60, το 50. Μιλάει για οικόπεδο. Ναι, οικόπεδο σε χωριό σας λέω. Λοιπόν, είναι οικόπεδο και η αποθήκη είναι μεταγενέστερη στην άλλη. Όχι, δεν είναι μεταγενέστερη. Είναι πολύ παλιά, τόσο παλιά σας το λέω. Όσο παλιά και να είναι και από το 60, συνάδελφε, από το 60 έχουν περάσει 50 χρόνια. Δεν είναι παλιό κι αυτό. Λοιπόν, εφόσον έχετε συμβόλαιο που δεν το αναφέρει μέσα, έτσι, δεν μπορείτε να ισχυριστείτε ότι είναι πριν από το συμβόλαιο αυτό το χτίσμα. Δεν μπορείτε να το ισχυριστείτε. Το συμβόλαιο συνοδεύεται και από τοπογραφικό. Όχι, το 60 δεν είχε τοπογραφικό. Εν πάση περιπτώσει, είναι το 60 το συμβόλαιο. Λοιπόν, αλλά εάν δεν αναφέρετε το χτίσμα μέσα, δεν υπήρχε. Ήτανε για να γλιτώσουν την εφορία. Μπορεί, αλλά τώρα... Τώρα δεν μπορούν να ισχυριστούν ότι είναι πρώτο 55, είναι μετά το 55, είναι μετά το συμβόλαιο. Λοιπόν, θα κάνει μικρό πρόστιμο, το 0,15 παίρνει. Πάρα πολύ μικρό πρόστιμο. Διητώσαν την εφορία, θα πληρώσουν ένα μικρό πρόστιμο. Πρέπει να τακτοποιηθούν τα θέματα αυτή τη στιγμή. Έτσι, όλες αυτές οι ατασταλίες που όλοι σαν πολίτες αυτής της χώρας, λίγο ως πολύ, κάπου κάναμε μια παρονιχίδα έστω, θα τα τακτοποιήσουμε τώρα, εκ των πραγμάτων. Διότι ακολουθεί το ότι δεν θα μπορούμε να μεταβιβάσουμε χωρίς να έχουμε τακτοποιήσει την ιδιοκτησία μας. Συγγνώμη, είναι πάνω σε αυτό. Υπάρχει άδεια παλιά. Λίγο πιο δυνατά να ακούμε. Υπάρχει άδεια η οποία έχει βγει στον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Για λόγους εφορίας, το καινούργια μεταβίβαση δεν φαίνεται η άδεια. Η άδεια δεν φαίνεται και η οποία εξακολουθεί να ισχύει, δηλαδή. Φυσικά. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όχι, έχει τελειώσει η άδεια, ήταν εδώ, μηδέν. Απλώς έκαναν και άλλα
οποία πρέπει να δηλωθούν. Ναι. Η άδεια υπάρχει, εγώ το θεωρώ σαν με άδεια, ναι, αλλά για, δεν φαίνεται σε κανένα... Γιατί μου τον μπερδέψατε λίγο. Γιατί δεν είχε εμφανιστεί στο οίκο. Δεν είχε εμφανιστεί... Το κτίσμα. Το κτίσμα. Στη μεταβίβαση. Στη μεταβίβαση. Και η άδεια πότε ολοκληρώθηκε. Ολοκληρωμένο το είχε αγοράσει. Και δεν είχε κλείσει δηλαδή η άδεια. Λοιπόν, είναι το συμβόλαιο, αν δεν το δηλώσει αναφέρετο, δεν υπάρχει άδεια εδώ, θα το δούμε. Λοιπόν, αν δεν το έχει, αν δεν πρέπει να πάει να διορθώσει το συμβόλαιο να πληρώσει την εφορία. Ναι, εντάξει. Τι εντάξει, άμα διορθώσει το συμβόλαιο όλα καλά είναι. Νόμο και το κτίριο με άδεια. Θα πρέπει να αναφερθεί στο συμβόλαιο. Όχι, έχει κάνει νόμος, επιπλέον μετά αφαίρεται. Θα διορθώσει πρώτα το συμβόλαιο και μετά θα πρέπει. Αλλά πώς θα το διορθώσει τώρα. Συνάδελφε, με συγχωρείτε, συνάδελφε. Οι ερωτήσει να μην γίνουν τόσο ειδικέ, γιατί θα ακολουθήσουν. Ναι, αν πούμε σε τόσο ειδικά θέματα, θα χαθεί ο ρυθμό τη συνέντευξη. Αλλά αν είναι πάνω στο θέμα που συζητείτε, τότε χρειάζεται μια διακρίνηση. Θα γίνεται. Αλλά ό,τι ερωτήσει ειδικά δεν είναι. Θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον δικηγόρο του και τον συμβολιογράφο τι θα κάνει. Είναι θέμα καθαρά νομικό αυτό. Τι να πω εγώ. Άγιο το συμβόλαιο. Κοιτάξτε, εγώ θεωρούσα ότι επειδή δεν έχει σημασία σαν ιδιοκτήτη, δεν ξέρουμε τι θα μας ζητήσουν στη δεύτερη φάση. Δηλαδή ότι αυτό το σπίτι, εφόσον έχει άδεια, είναι νόμιμο και δεν μας ενδιαφέρει ποιανού είναι. Ότι μας ενδιαφέρει ποιανού είναι. Θα το εξηγήσω αυτό λοιπόν τώρα, ας το ξεκινήσω με αφορμή αυτό, να εξηγήσω το θέμα του αν μας ενδιαφέρει ποιανού είναι η όρθιοι. Συνάδελφοι, η κάθε ιδιοκτησία, το κάθε οικόπεδο ή γήπεδο αποτελεί αντικείμενο εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθεσίας ή ελέγχουμε την πολεοδομική νομοθεσία μόνο με τη νομική του μορφή. Ποια είναι το ιδιοκτησιακό του καθεστώς. Άρθρο 2, παράγραφος 12 και 13 του ΓΟ. Ορισμοί. Γήπεδο ή οικόπεδο είναι ενιαία έκταση γης που ανήκει σε έναν ή περισσότερους συνιδιοκτήτες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε οικόπεδο έχει συμβόλαιο και πιστοποιητικό ιδιοκτησίας, έχει τίτλο ιδιοκτησίας, υπάρχουν και άλλες μορφές τίτλοι, οπωσδήποτε όμως έχει ιδιοκτησιακό καθεστώς και όλο αυτό το ιδιοκτησιακό καθεστώς ρυθμίζεται από το αστικό δίκαιο. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε δικηγόροι, δεν θέλουμε να είμαστε δικηγόροι, αλλά σαν μηχανικοί οφείλουμε να γνωρίζουμε στοιχειωδώς τα ζητήματα τα ιδιοκτησιακά, τα οποία θα κάνω μία μεγάλη παρένθεση εδώ, να τα πω, γιατί από εδώ και πέρα θα αρχίσουν να μπαίνουν συνεχώς στη συζήτησή μας. Λοιπόν, σε αυτό το αρχείο που το ονομάζω θέματα που έχουν διευθυμιστεί, αλλά ο τίτλος του σαν το όνομα του αρχείου είναι θέματα αλφαβητικά. Έχω συμπληρώσει αλφαβητικά διάφορα ζητήματα και συνεχίζω να το συμπληρώνω βάζοντας πλέον και την ημερομηνία που το έχω συμπληρώσει για να ξέρετε ότι ό,τι είναι από εκεί και μετά δεν έχει συμπεριληφθεί. Λοιπόν, το ποιος υποβάλλει αίτηση λοιπόν, για δήλωση αυθαιρέτου έχει να κάνει με το ποιος είναι ιδιοκτήτης και με ποια μορφή ιδιοκτησίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι όταν λέει ο νόμος από το φερόμενο ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη, αλλά απ' την άλλη λέει ότι πρέπει να συμπληρώνεται το 100% του ιδιοκτησιακού, να βρούμε ποιο είναι αυτό. Ο κύριος Καρατσόλης, ο νομικός συνεργάτης του ΤΕΕ,
έχει κάνει μια εκτενέστατη και πολύ ωραία εισήγηση στην διεκπαίδευση. Εγώ σας δίνω εδώ μια περίληψη, την οποία θεωρώ απαραίτητο να γνωρίζει ο κάθε μηχανικός. Λοιπόν, στα εξαδιαιρέτου, ο κάθε ιδιοκτήτης είναι συνιδιοκτήτης κατά το ποσοστό του, αλλά κανείς από όλους τους συνιδιοκτήτες δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Έτσι, πρέπει όλοι μαζί να ενεργούν. Σε κάθε τετραγωνικό μέτρο του οικοπαίδου έχουν όλοι τα δικαιώματα κατά το ποσοστό τους. Εδώ λοιπόν είναι η αστική ευθύνη, γι' αυτό λέω να μας έχουν δώσει τις υπεύθυνες δηλώσεις με τα ποσοστά τους, να μην μπαίνουμε εμείς αυτή την ευθύνη. Αλλά και σαν μηχανικοί θα πρέπει λίγο να τους συμβουλέψουμε εκεί που βλέπουμε ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει καταλάβει, δεν ξέρει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου του. Λοιπόν, και επειδή στα εξαδιαιρέτου πρέπει να συμπληρωθούν όλοι οι συνιδιοκτήτες, όλα τα ονόματα μέσα στην ηλεκτρονική βάση, ώστε να συμπληρωθεί το 100% της συνιδιοκτησίας. Έτσι, δηλαδή ο Α έχει το 20%, ο Β έχει το 20%, ο Γ και ο Δ έχουν από 10%, θα γραφτούν όλων τα στοιχεία και τα ονόματα και θα πρέπει όλοι οι εξαδιαιρέτου είτε να έχουν εξουσιοδοτήσει τον έναν ιδιοκτήτη ο οποίος θα εξουσιοδοτήσει το μηχανικό με τη σειρά του, έτσι, ή όλοι μαζί να εξουσιοδοτούν το μηχανικό. Με υπεύθυνες δηλώσεις με το γνήσιο της υπογραφής. Τώρα, στις οριζόντιες συνιδιοκτησίες, αρκεί η δήλωση του ενός εκ των συνιδιοκτητών, πάλι όμως με τη συμπλήρωση του τυχόν εξαδιαιρέτου συνιδιοκτήτη. Σύσταση οριζοντίων ιδιοκτησιών γίνεται σε ενιαίο στατικά κτίριο που έχει λειτουργικά διευρυμένες ιδιοκτησίες. Παραδείγματος χάρη, σε ένα κτίριο καταστημάτων έχουμε 15 καταστήματα. Εκεί το κάθε κατάστημα αποτελεί μία οριζόντια συνιδιοκτησία, την οποία όμως μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι εξαδιαιρέτου με τη γυναίκα του ιδιοκτήτης. Έτσι. Ή σε μία πολυκατοικία που έχει 10 διαμερίσματα, έχουμε 10 οριζόντιες συνιδιοκτησίες. Στις οριζόντιες συνιδιοκτησίες, που είπαμε γίνονται μόνο σε ενιαίο στατικά κτίριο, είτε καθ' ύψος είτε καθ' έκταση, αλλά ενιαίο στατικά και δομικά, κατά ΓΟΚ δηλαδή, θα πρέπει να έχει ένα ενιαίο περίγραμμα το κτίριο, που να μετράει τουλάχιστον στην κάλυψη. Εδώ, κάτι ήθελα να πω για τις οριζόντιες, να μου φύγει τι θέλω να πω. Μία ερώτηση που άνθρωπος θέλω να κάνω. Όχι, όχι, γιατί ήδη κόλλησα εγώ, μην με δυσκολεύσει πιο πολύ. Λοιπόν, στις οριζόντιες ιδιοκτησίες, λοιπόν, στην κάθε οριζόντια ιδιοκτησία, ο ιδιοκτήτης, οι ιδιοκτήτες, το ανδρόγυνο ας πούμε, είναι 100% κύριοι στο εσωτερικό του διαμερίσματος, αλλά υπάρχουν και τα κοινόχρηστα μέρη του κτηρίου. Ποια είναι? Είναι το έδαφος, η ακάλυπτη, οι όψεις του κτηρίου, ο φέρον οργανισμός και τα θεμέλια, το δώμα, η είσοδος, το κλιμακοστάσιο, οι εγκαταστάσεις. Σε γενικές γραμμές αυτά. Σε αυτά λοιπόν τα μέρη του κτηρίου που είναι κοινόχρηστα, κανείς από τους συνιδιοκτήτες δεν μπορεί να λειτουργήσει, να κάνει επέμβαση μόνος. Και πολύ περισσότερο βέβαια στο φέροντα οργανισμό, αλλά και σε όλα τα άλλα. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν, στα κοινόχρηστα μέρη του κτηρίου, αν έχουμε αυθαιρεσίες, θα πρέπει οι δηλώσεις να υποβληθούν από κοινού, από όλους τους συνδιοκτήτες ή από έναν
με εξουσιοδότηση των υπολείπων. Και αν κάποιος δεν δέχεται. Τι δεν έχει. Αν δεν δέχεται κάποιος από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες, όπως και στα εξαδιαιρέτητα. Ναι. Αυτό εκεί τώρα δεν αντιμετωπίζεται άμεσα αυτή τη στιγμή και από εμάς κιόλα. Θα πρέπει οι υπόλοιποι συνειδιοκτήτες να πάρουν την ευθύνη να σας εξουσιοδοτήσουν, αλλά να σας δίνουν και τα στοιχεία. Και αν δεν δηλαδή παράδειγμα να σας πω τώρα, συγγνώμη. Αρνούνται να γίνει η δήλωση. Είναι αντίθετη στην παραλία. Είναι της Καβάλας που έχουν ακοπεί αγροτεμάχια σε 300-400 τετραγωνικά και ο καθένας έχει μια μικροϊδιοκτησία. Τι γίνεται εκεί πέρα που είναι 20. Δεν μου τα λέτε καλά, λάθος μου βάλετε την ερώτηση. Θα την ξανακάνετε αργότερα γιατί δεν είναι έτσι παρούσα. Θα την πούμε αργότερα. Λοιπόν, στα εξαδιαιρέτου και στα κοινόχρηστα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Είτε ο ιδιοκτήτης που δεν θέλει να πληρώσει και γι' αυτό λέει δεν συμμετέχω. Σε αυτή την περίπτωση, είναι η καλύτερη περίπτωση αυτή, οι άλλοι φρονίμως ποιούντες θα αναλάβουν το κόστος, αλλά θα δηλώσουν και αυτόν. Έτσι. Θα πάρουν οι ιδιοκτήτες όμως την ευθύνη, μην την πάρετε εσείς. Εντάξει. Λοιπόν, η περίπτωση κακή είναι που ο ένας εκ των εξαδιαιρέτου συνειδιοκτητών όχι μόνο δεν δέχεται γιατί δεν θέλει να πληρώσει, αλλά είναι αντίθετο σε αυτή τη δήλωση, διότι έχει προκύψει ο Τροϊκός πόλεμος ανάμεσά τους, δεν ξέρω τι. Τι κάνουμε. Λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση θα συμβουλευτούν οι ιδιοκτήτες στο δικηγόρο τους τι θα κάνουν. Είναι εκείνοι θα αποφασίσουν. Έτσι. Ας τους στείλουν εξώδικο μέσω του δικηγόρου τους, ώστε να αποδεσμευτούν και να κάνουν τη δήλωση. Κάπως, κάποιος τρόπος θα βρεθεί από το δικηγόρο. Πάνε δύο ιδιοκτησίες εξαδιαιρέτου. Πιο δυνατά. Δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουν ο καθένας να κάνει μια δήλωση για τις δικές του αφαιρεσίες. Και στο κοινό, στο κομμάτι, υπάρχει και μια αφαιρεσία. Αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στη δήλωση ενός εκλογίου να γίνει και τρίτη δήλωση μετά. Όχι, θα γίνει τρίτη δήλωση για το κοινόχρηστο. Είπαμε, η δήλωση για τα κοινόχρηστα γίνεται από όλους. Ας πούμε, σε ένα κτίριο που η άδειά του ακυρώθηκε από το ΣΤΕΙ ή από την Πολυοδομία και το οποίο είναι πολυκατοικία, ας πούμε. Έχουμε τις οριζόντιες ιδιοκτησίες και έχουμε και το κοινόχρηστο μέρος. Εδώ απαντάει σε μία από τις ερωτοφωνίες σήμερα ότι σε αυτή την περίπτωση θα πάει... ναι, υπάρχει για πολλές περιπτώσεις εδώ, ότι θα πάει με τη συνεννόηση όλων η δήλωση. Ναι, αλλά αν δεν υπάρχει συνεννόηση όλων, θα πληρώσει ο καθένας χωριστά. Θα κάνει ο καθένας χωριστά τη δήλωσή του. Και όλοι μαζί για τα κοινόχρηστα. Τώρα, αν ένας είναι αυτός που διαφωνεί, είπαμε θα τον προσπεράσουν και θα πληρώσουν οι άλλοι το πρόστιμο ή το παράπονο. Λοιπόν. Δεν θέλω, θα ξανάρθουμε στα θέματα τα εξαδιαιρέτου κτλ. Εδώ όμως θέλω να κατανοήσετε τι είναι εξαδιαιρέτου, να το διαχωρίσετε. Τι είναι οριζόντια συνδιοκτησία και πώς συνδέεται με το ποιος δηλώνει. Δηλώνει πάντα ο ιδιοκτήτης, αλλά από αυτά εδώ θα βρούμε ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, στις κάθετες συνειδιοκτησίες, μάλλον εδώ να το για τα κοινόχρηστα το είπαμε ήδη, όταν υπάρχει ή όταν υπάρχει δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, την αίτηση μπορεί να υποβάλει ο δικαιούχος της χρήσης, χωρίς να είναι απαραίτητη η συνένεση των υπολείπων συνειδιοκτητών. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η περίπτωση που είτε στο δώμα είτε στον ακάλυπτο, κάποιος ιδιοκτήτης έχει ένα δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης. Έτσι. Σε αυτή την περίπτωση αυτός θα υποβάλει. Για τα κοινόχρηστα μέρη ένας με συνένεση των υπολείπων ή όλοι από κοινού. Σε κάθε τη συνειδιοκτησία ο κάθε ιδιοκτήτης χωριστά. Αλλά
στην κάθε της ιδιοκτησία, αν δεν έχουν εξαντληθεί τα ποσοστά, αν δεν έχει δηλαδή εξαντληθεί το επιτρεπόμενο μεγέθη κάλυψης, δόμης κλπ, τότε δεν μπορεί ο ένας συνιδιοκτήτης να δηλώσει όταν καταπατάει δικαιώματα του αλληνού. Αν και οι δυο με λίγα λόγια έχουν χτίσει και έχουν εξαντλήσει τα επιτρεπόμενα, μπορούν ο καθένας μόνος του να κάνει τη δήλωση για τυχόν επιπλέον αυθαίρετα που έχουν κάνει. Αν όμως έχει χτίσει ο ένας και ο άλλος δεν έχει χτίσει, δεν μπορεί ο ένας να δηλώσει μόνος του. Διότι ο συντελεστής που θα κατασκευάσει, που έχει κατασκευάσει, τρώει το συντελεστή του συνιδιοκτήτη. Δεν είναι δηλαδή δικό του ιδιοκτησιακό δικαίωμα. Δεν είναι ιδιοκτήτης αυτού. Η τροπολογία που συμπίστηκε τώρα τελευταία νομίζω λέει διαφορετικά. Δεν λέει διαφορετικά. Εντελώς. Και δεν συμψηφίζεται ο συντελεστής δόμησης. Τα προνομικά μεγέθη πάνε ανά συνειδιοκτησία, το λέει ξεκάθαρα. Φυσικά. Ανά συνειδιοκτησία. Άλλο αυτό, για να υπολογίσουμε το πρόστιμο. Όχι. Συνάδελφε, είπα ότι πρέπει να ξεκαθαρίζουμε όταν διαβάζουμε κάτι που αναφέρεται. Για να υπολογίσουμε το πρόστιμο, ναι, θα το πάμε όπως το λέει. Αλλά είναι διαφορετικό για το ποιος θα δηλώσει και τι θα δηλώσει. Μεταβιβάσιμο θα είναι. Ποιο θα είναι μεταβιβάσιμο. Αν δεν έχει ποσοστά, έχουμε εξαντλήσει τα ποσοστά, τα 100% θα είναι μεταβιβάσιμο, θα αναφέρεται. Από την ιδιοκτήτη που έχει το δώμα θα αποκλειστεί η χρήση. Θα είναι μεταβιβάσιμο αν δηλωθεί. Αν δεν δηλωθεί, πώς θα είναι. Κοιτάξτε, για να έχει αποκλειστική χρήση θα πρέπει να έχει και ποσοστά. Αν δεν έχει αποκλειστική χρήση, πάνω απ' ότι δεν έχει ποσοστά και είναι κοινόχρηστο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Ό,τι δεν έχει χιλιοστά είναι κοινόχρηστο στην ουσία. Σε αυτή την περίπτωση, η κάθε ιδιοκτησία που δεν έχει εξαντληθεί η επιτρεπόμενη δόμηση, αλλά και οι δύο έχουν κάνει υπερβάσιμο. Και ο ένας ιδιοκτήτης μπαίνει στη διαδικασία να τα δηλώσει. Ο άλλος, λόγω του κόστου, δεν θέλει να τα δηλώσει. Ναι. Τι πρέπει να κάνει ο. Ο άλλος έχει εξαντλήσει. Και οι δύο έχουν. Τους όρους δόμησης με αυτά που φτιάξει τα αυθαίρετα. Εάν έχει εξαντλήσει αυτά που δικαιούται. Του συντελεστή, δηλαδή έστω ένα οικόπεδο με μία κάθετη που επιτρέπονται, ξέρω εγώ, 600 τετραγωνικά σε αυτό το οικόπεδο. Και είναι του καθενός το 50%. Έχουν χτίσει τα 300. Έχουν και οι δύο χτίσει από το